Σταματάλα και του διαδικτύου έχουν κρεμαστεί από τις αρχές Μαρτίου τα προσωπικά δεδομένα και πατρινών δανειοληπτών που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να βγάζουν στο σφυρί, ακίνητα αλλά και άλλα περιουσιακά τους στοιχεία. Το επόμενο βήμα από την απελευθέρωση των πληστηριασμών είναι η δημοσιοποίηση πλέον σε ένα site στο ίντερνετ των ίδιων των ονομάτων των κατόχων αυτών των ακινήτων. Των ανθρώπων δηλαδή που βρίσκονται σε αδυναμία αποπληρωμής. Είναι μια συνέπεια επώδυνη, οδυνηρή για αυτούς τους ανθρώπους και θυμίζουμε ότι θα μπορεί ο οποιοσδήποτε από όπου και αν βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, να βλέπει και να συμμετέχει σε πληστηριασμούς. Από τις 4 Μαΐου 2016 ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας δημοσιεύσεων αποσπασμάτων των κατασχετηρίων εκθέσεων και των περιλήψεων των επικείμενων πληστηριασμών στα ειρηνοδικεία, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε. Είναι λοιπόν καθήκον όλων αυτών που είναι ενάντια στους πληστηριασμούς να παρεμβαίνουν ώστε να ματαιωθεί όλο αυτό το η διαδικασία, να ματαιωθούν οι εξώσεις, το πέταγμα των ανθρώπων έξω από τα σπίτια τους. Πρόκειται όμως και για προσωπικά δεδομένα πολιτών. Βλέπετε ότι μπροστά στην κερδοφορία των τραπεζών, μπροστά στη δράση του συστήματος των εταιριών που θα πληστηριάζουν, τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται σεβαστό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχει σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση και ενημέρωση των πολιτών γύρω από τους μελλοντικούς πληστηριασμούς. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μιας απλής περιήγησης στην επίμαχη ιστοσελίδα προκαλούν σοκ, αφού όποιος θέλει μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πολιτών, ακόμη και στο αφημί τους.